Ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ένας τραγουδοποιός που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και κάθε του τραγούδι αγκαλιάζεται ζεστά από το κοινό. Τώρα, λοιπόν, κυκλοφορεί την Άγρια Θάλασσα από την Cobalt Music, μια δημιουργία σε δική του μουσική και σε στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Με χαμόγελο, λοιπόν, και καλή διάθεση συνομιλήσαμε και εκείνος εξωτερήκευσε την αλήθεια του. Ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε στη νέα του μουσική πρόταση και πως αυτή δημιουργήθηκε, όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Εξήγησε με τι κριτήριο εντάσσει στους δίσκους του τα τραγούδια που ερμηνεύει και υπογράμμισε ότι η μουσική δεν έχει ταμπέλες. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας, ο Γιώργος Σαμπάνης ανέφερε τους προβληματισμούς του που προκύπτουν από την κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό. Ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως λειτουργήσε η διαδικασία της καραντίνας για εκείνον και τη έβγαλε από τον πάγο που είχε αφήσει για 14 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, πέρασε και το δικό του μήνυμα σε όσους θα διαβάσουν αυτή τη συνέντευξη. Το Άγρια Θάλασσα είναι στην ουσία ένα τραγούδι που τα πρώτα μουσικά του μέρη, δηλαδή το κουπλέ και η γέφυρα, γράφτηκαν για το άλμπουμ Παράξενα Δεμένη αλλά δεν είχα ρεφρέν. Δεν μπορούσα να γράψω το ρεφρέν με τίποτα, οπότε δεν μπήκε στο δίσκο. Κάποια στιγμή, λοιπόν, μέσα στην καραντίνα άκουγα και ξανάκουγα τη μελωδία και μου έσκασε το ρεφρέν. Έστειλα τη μουσική στην Ελεάνα Βραχάλη και μου έστειλε αυτόν τον υπέροχο στίχο. Όταν κάτι μου αρέσει πολύ και με εκφράζει καλλιτεχνικά το τραγουδάω, ο στιχουργικός δρόμος τα τελευταία χρόνια ανήκει στην Ελεάνα Βραχάλη. Οπότε, είναι διαχειρός Βραχάλη και διαστόματος Σαμπάνη, όσον αφορά στα τραγούδια που επιλέγει για τους δίσκους του, ο Γιώργος Σαμπάνης ξεκαθάρισε, για να μπει κάποιο τραγούδι σε άλμπουμ μου πρέπει να με αγγίζει και μερικές φορές να τηρούν και τις προϋποθέσεις του ήχου μας. Μπορεί να με αγγίζει και ένα βαρίζει μπέκικο, αλλά μπορεί να θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να το βάλω στον δίσκο μου ή ένα dance πολύ ελαφρύ και όμορφο και εγώ να μην θέλω να το βάλω. Έχει να κάνει και με το μουσικό ύφος, κάθε τραγούδι είναι διαφορετικό. Έχω τραγουδήσει πολλά πράγματα, η μουσική είναι μία δυστυχώς ή ευτυχώς. Για εμένα ευτυχώς, με ευθύτητα και ειλικρίνεια μίλησε και για τις ανησυχίες του, όμως, καθώς ο κορονοϊός έχει προκαλέσει μια ανακατάταξη στην κοινωνία και στην οικονομία. Ανησυχώ γιατί ζούμε σε μια χώρα που πρόσφατα έφυγε από μια μεγάλη κρίση, οπότε σκέφτομαι τι επιπτώσεις θα έχει η κατάσταση με τον κορονοϊό σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Ανησυχώ για τους ανθρώπους, οι οποίοι δεν προσέχουν και επειδή αυτό δεν έχει φύγει ακόμη ρισκάρουν, συνεπώς μπορεί να υπάρξει περαιτέρω πρόβλημα. Νομίζω όλοι οι άνθρωποι τα ίδια σκέφτονται, από τη μία μεριά είναι ένα πολύ ατυχές γεγονός που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση. Μπορεί να είναι λίγα τα κρούσματα, αλλά αν ένα από αυτά είναι η μαμά σου τι κάνεις, από την άλλη, είναι και τα κοινωνικο-οικονομικά θέματα που μας προβληματίζουν ακόμη περισσότερο, διότι θέλω τα παιδιά μας να ζήσουν σε μια χώρα με μέλλον και ανησυχώ.